Δημήτρη Μακρινιώτη, τέτοια εισαγωγή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σου κάνει στην κουζίνα? Κανείς άλλος. Γι' αυτό και εγώ θα σας ανταμείψω με την καλύτερη τάρτα σοκολάτας καραμέλας που μπορείτε να κάνετε σπίτι όλοι. Πανεύκολη. Αυτά θέλουμε να ξέρουμε. Πάρα πολύ γρήγορη. Λοιπόν, να δούμε γρήγορα τα υλικά για να δείτε πώς μέσα σε 5-7 λεπτά μπορείτε να κάνετε τη συνταγή. Θα χρειαστούμε για την τάρτα 225 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγο αλατάκι, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 110 γραμμάρια βούτυρο σε μικρά κομμάτια μας βοηθάει, λίγο νεράκι θα χρειαστούμε, μία κουταλιά της σούπας περίπου να είναι παγωμένο, θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο. Αυτά που σας είπα τώρα είναι για την τάρτα μας. Και θα χρειαστούμε ένα κουτί ζαχαρούχο καραμελωμένο, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ πλέον, έτοιμο καραμελωμένο. Και βέβαια για τον γκανάζ θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, 50 γραμμάρια μέλι και 300 γραμμάρια ίον πατισερί κλασική κουβερτούρα. Θα βγει ένα γκανάζ εκπληκτικό, τρομερό. Και να μην ξεχνάτε ότι ό,τι συνταγές σας κάνω εδώ μπορείτε να τις βρείτε στο ionswitch.gr. Okay. Λοιπόν, σου ζήτησα να μην βάλεις τη μάσκα σου. Ναι. Θα είμαι εγώ μακριά σου. Μακριά σου και κοντά σου. Ευχαριστώ να πολύ. Να σε βλέπουμε να διαβάζουμε και τα χείλη σας ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουμε ή δεν βλέπουμε την κάρτα μας, ρε παιδιά μου. Έχει λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη μου, ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε την τάρτα. Ρίχνουμε το βούτυρο μαζί με την άχνη στο μίξερ με το φτερό μέχρι να μαλακώσουν. Ξεκινάμε, το αφήνουμε να μαλακώσουν και τι έχω κάνει, Ιωάννα, εδώ. Έχω βάλει τη σοκολάτα με την κρέμα γάλακτο στο μέλι, σε μπεν μαρί, σε χαμηλό μπεν μαρί. Δεν μας πειράζει. Και κοιτάξτε εδώ πόσο γυαλιστερό, ελαστικό, πλούσιο γκανάζ έχει κάνει ίον πατισερί κλασική κουβερτούρα. Είναι εκπληκτικό. Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστούμε μία κουβερτούρα και κάτι, αλλά δεν μας πειράζει γιατί ανοίγουμε. Είναι η μεγαλύτερη συσκευασία κουβερτούρας που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ανοίγουμε και εδώ από πίσω έχει αυτοκολλητάκι. Α, και ξανακολλάει. Ξανακολλάει και είναι πάντα φρέσκια. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε τον γκανάζ μας έτοιμο. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε τον γκανάζ μας έτοιμο και εμείς θα ετοιμάσουμε τώρα την τάρτα μας. Θέλουμε να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά το βούτυρο, να φρατέψει που λέμε μαζί με τη ζάχαρη άχνη. Εδώ μέσα μπορούμε να βάλουμε αλατάκι, μπορούμε να βάλουμε ξύσμα, μπορούμε να βάλουμε βανίλια, να αρωματίσουμε την τάρτα μας με ό,τι θέλουμε. Παραλίγο να μας χτυπήσει τον γκανάζ. Το κατεβάζω για να μην έχουμε πρόβλημα. Ναι, σε έχω αφήσει να δουλέψεις, βλέπεις. Έχω πιάσει εγώ την ατούλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ αρωματίζουμε την τάρτα, όπως σας είπα, με ό,τι θέλουμε. Σπεριδοειδή, βανίλια, μπαχαρικό, κανέλα. Ταιριάζει εκπληκτικά συνταγή κανέλα. Ωραία ιδέα μου ήρθε. Λοιπόν, τι κάνουμε δηλαδή τώρα. Δηλαδή να του ρίξεις λίγο, πώς θα το κάνεις. Ναι, ρίχνεις μέσα μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, όπως χτυπιέται. Κανέλα με σοκολάτα, καραμέλα. Έπως. Όνειρο. Έπως. Να το. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε το αλεύρι μας. Κοιτάξτε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Και αφού αρχίσει σιγά σιγά να χτυπιέται, σιγά σιγά, θα προσθέσουμε, θα γίνει τριφτό το ζυμαράκι μας, το βούτυρο με το αλεύρι, δεν σφίγγει κατευθείαν. Αφού αρχίζει και μοιάζει τριφτό, προσθέτουμε το νεράκι, το οποίο είναι παγωμένο. Το πιο δύσκολο σημείο για να πετύχει η τάρτα ποιο είναι? Εκεί που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ψήσιμο. Το ψήσιμο. Και θα σου πω γιατί. Κοίτα να δεις τώρα. Η τάρτα είναι έτοιμη. Το ζυμάρι δεν είναι ζυμάρι όπως έχετε συνηθίσει, σφιχτό. Κοιτάξτε εδώ, είναι τρίμα, έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να είναι σφιχτό, δεν περιμένουμε, γιατί άμα χτυπηθεί πάρα πολύ ώρα, τότε το ζυμάρι όταν το ψήνουμε θα αρχίζει, θα σπάει και θα κατεβαίνει. Θα θρηματίζεται. Ακριβώς, ακριβώς. Παίρνουμε το ζυμάρι, το βάζουμε σε μια ταρτιέρα όπως είναι τώρα, το πατάμε με τα χέρια μας, okay. Το απλώνουμε και ψήνουμε 25 λεπτά με μισή ώρα στους 180 στον αέρα σε προθερμασμένο φούρνο. Ωραία. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Είναι ζεστό ακόμα, τώρα το έψα εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Είναι βουτυράτη, είναι μυρωδάτη, είναι εξαιρετική. Αντίστοιχα, αν δεν θέλουμε να είναι με σοκολάτα ή με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να βάλουμε και μέσα και κάτι άλλο. Η τάρτα είναι η... Η τάρτα, ναι, είναι μια βασική τάρτα αυτή εδώ. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε την καραμέλα, αδειάζουμε όλο το ζαχαρούχο μας, το καραμελωμένο, και εδώ πάλι θα μπορείτε να βάλετε τη δικιά σας πινελιά. Εγώ σας έχω φτιάξει μία μόνο με καραμέλα σοκολάτα
Και μία, αυτή εδώ πέρα έχω κόψει και ένα κομμάτι να φαίνεται στην κάμερα. Ναι. Καραμέλα, αλμυρό φιστίκι και σοκολάτα. Για πες μου αυτό, πώς το βάζω. Ρίχνω μικρή ποσότητα ίσα-ίσα για να. Εδώ λοιπόν, όπως τρώνω την καραμέλα, ναι, να πάει παντού. Από πάνω εγώ στην τάρτα, άδειασα 300 γραμμάρια πίνατς. Αλμυρό φιστίκι. Κανονικό αλμυρό φιστίκι. Κοίτα να δεις τώρα εδώ. Αφού απλώνουμε, εδώ μπορούμε να προσθέσουμε κάσιους, φουντούκια, όποιο ξηρό καρπό μας αρέσει. Ακόμα και κομμάτια σοκολάτας να τα βρίσκουμε στην τάρτα μεγάλα. Όπως έχω κόψει, κοίτα εδώ. Να πάρουμε αυτά τα κομμάτια και να ρίξουμε ίον πατισερή κλασική κουβερτούρα. Και να κρυτανάει, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, Ιωάννα. Κοίτα εδώ πόσο όμορφο γίνεται. Μου βάζει και άλλες ιδέες εμένα τώρα. Μπορώ να κόψω μικρά κομματάκια το γλυκό κεράσι, ας πούμε, ή αυτά τα τύπου ζαχαρόδι που είναι. Εννοείται, εννοείται. Ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το ωραίο με τις συνταγές που σας δείχνω, ότι μπορείτε να βάλετε τη δικιά σας πινελιά. Είναι πανεύκολες, η επιτυχία είναι 100% σίγουρη. Και τελειώνουμε με αυτό το εκπληκτικό γκανά σοκολάτας. Γεμίζουμε παντού. Κοίτα τώρα εδώ. Πώς ρέει όμως, Κοίτα πώς γυαλίζει. Αν είναι καλή ποιότητα η σοκολάτα, βγάζει εκπληκτικό γκανάζ. Αυτό να το ξέρετε όλοι. Έτσι γυαλιστερό χρώμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν το πετυχαίνουμε με ίον πατισερή κλασική κουβερτούρα. Κοίτα εδώ. Είναι τέλειο. Είναι ένα γλυκό που μπορείτε να κάνετε όλοι σπίτι πανεύκολα, πολύ γρήγορα. Και για να είναι έτσι κρεμώδες και ταυτόχρονα και συμπαγές. Τι πρέπει να προσέξουμε, πάλι σου ξαναλέγω, το ψήσιμο. Η συνταγή. Η συνταγή είναι κατά γράμμα. Αλήθεια, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι συνταγή. Okay. Δεν ξέρω πώς, αν βλέπεις εδώ. Αν βλέπω. Κοίτα εδώ. Oh. Είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή η τάρτα μας. Δεν θα είναι για πολύ. Είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική. Επίσης, ακολουθήστε με στα social media μου, γιατί εχθές στο κανάλι μου στο YouTube και στο Instagram ανέβασα ένα εκπληκτικό cupcake με σοκολάτα και καραμέλα. Άρα, τον ίδιο συνδυασμό σε cupcake. Ορίστε, ιδέες μικρές και για ωραία. Πανεύκολα, αυτό το πράγμα για καφεδάκι, για τσαγάκι, για τα παιδιά, για σνακ. Είναι τρομερά. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Δημήτριος Μακρινιώτης. Δημήτριος Μακρινιώτης σε όλα τα social. Σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.